Όλοι μας, λίγο ή πολύ, μεγαλώσαμε μαζί με τη φοβερή και άπαιχτη παρέα του Μίκη. Αναρωτηθήκατε ποτέ όμως ποιες είναι οι φωνές που κρύβονται πίσω από τους αγαπημένους μας χαρακτήρες? Αν το κάνατε, δεν υπάρχει πιο κατάλληλο βίντεο από αυτό. Στο συγκεκριμένο βίντεο θα βάζω ένα απόσπασμα κάθε ρόλου και θα αναφέρω ενδεικτικά κάποιους άλλους ρόλους ή δουλειές για τις οποίες είναι γνωστοί οι ηθοποιοί. Ξεκινάμε λοιπόν! Το Μίκη αρχικά ξεκίνησε να τον κάνει ο Ηλίας Ζερβός, ο οποίος είναι η φωνή του βασιλιά από το Ψυχρά και Ανάποδα, ο Σπάνγκος από τα Ζουζούνια, ο Τζον Ρόλφ από την Ποκαχόντας 2 και άλλα. Να σας πω κάτι, κύριε Σκρούτζ! Αύριο είναι Χριστούγεννα και ήθελα να σας ρωτήσω αν θα μπορούσα να δουλέψω μόνο τη μισή μέρα. Το 2005 η φωνή του Μίκη αλλάζει και την αναλαμβάνει ο Κώστας Φιλίπογλου. Η φωνή δηλαδή του Τσένπο από τη Μουλάν και του Δόκτωρ Ντόπλερ από τον Πλανήτη των Θησαυρών. Μιλώντας για δουλειά, κύριε Σκρούτζ, αύριο είναι Χριστούγεννα και αναρωτιόμουν αν μπορώ να πάρω άδεια τη μισή μέρα. Ο Κώστας Φιλίπογλου θα συνεχίσει να είναι η φωνή του Μίκη μέχρι το 2008, όπου τη μεταγλώτηση του χαρακτήρα θα αναλάβει ο Πέτρος Σπυρόπουλος. Ρόλοι του Πέτρου Σπυρόπουλου, ανάμεσα σε άλλους, είναι ο Αρθούρος στο Ζρέκ 3, ο Τόντ από την Αλεπού και το Κυνηγόσκυλο και άλλοι. Για να δούμε, για να πάρετε την κληρονομιά σας, η παρουσία σας είναι απαραίτητη στο Club Reform στις 6 ακριβώς. Χαιρετισμού, Σκρούτζ Μακδάκ. Οχ, έχω αρχίσει! Ο Πέτρος Σπυρόπουλος είναι η φωνή του Μίκη μέχρι σήμερα. Ας περάσουμε στον Ντόναλτ. Μέχρι το 2005 τον Ντόναλτ τον έκανε ο Δημήτρης Αραβάνος. Ενώ από το 2005 μέχρι το 2008 στον Ντόναλτ δίνει τη φωνή του ο Κωνσταντίνος Καζάκος. Και οι δύο παραπάνω ηθοποιοί είναι κυρίως γνωστοί στο χώρο της μεταγλώτησης για τη φωνή τους στο ρόλο του Ντόναλτ. Από το 2008 μέχρι το 2014 τον Ντόναλτ θα τον κάνει η Ελπινίκη Ζερβού, η οποία έχει κάνει φωνητικά για πολλές ταινίες αλλά και τη φωνή της Χιονάτης από το Shrek 3. Και τέλος, από το 2014 μέχρι σήμερα, τον Ντόναλτ κάνει ο Βασίλης Νάζ. Εντάξει, μένουμε για τα Χριστούγεννα. Μα δεν έχω γλυκάσει ποτέ Χριστούγεννα. Δεν μπορούμε μια φορά. Θα είναι τόσο ωραία. Τον Γκούφι τον κάνει ανέκαθεν ο Τάσος Κωστής. Η φωνή δηλαδή του Πούμπα, του Μπαλού, του Σάλι και πολλών άλλων. Ιδιαίτερη εντύπωση μου είχε κάνει το γεγονός ότι στην παλιά μεταγλώτηση της ταινίας «Τα Χριστουγεννιάτικα Κάλαντα» του Μίκη μιλούσε με διαφορετικό τρόπο από ό,τι στη νέα μεταγλώτηση. Έκανα λάθος! Και για τιμωρία είμαι αναγκασμένος να κουπαλώ αυτές τις βαριές αλυσίδες αιώνια! Ίσως και πιο πολύ. Έκανα λάθος! Και έτσι για τιμωρία είμαι αναγκασμένος να κουπαλάω αυτές τις βαριές αλυσίδες ως την αιωνιότητα! Ίσως και περισσότερο. Ο επόμενος χαρακτήρας είναι η κοπέλα του Μίκη, η γνωστή σε όλους μας Μίνι. Τη Μίνι έχει αναλάβει να κάνει η Χρυσούλα Παπαδοπούλου. Ένας πολύ γνωστός ρόλος της σε ταινία της Disney είναι η Φίδια από την ταινία Παμπούλας ΑΕ. Την Ντέζι, το τέρι του Ντόναλτ, την κάνει η αξιαγάπητη από τη φωνή και μόνο Κλεοπάτρα Ροντήρη. Η Κλεοπάτρα Ροντήρη είναι η φωνή της μικρής Βανέλοπης από το Ράλφ, η επόμενη πίστα, αλλά και η ελληνική φωνή του Τουίτη, για να σας το κάνω λίγο πιο οικείο. Θέλετε αγάπη, αγοράστε σκυλάκι. Εξάλλου, ο τέλειος άντρας δεν θα χτυπήσει έτσι απλά την πόρτα, αλλά κι αν το κάνει, πώς θα ξέρετε ότι είναι ο εκλεκτός? Τον μοχθηρό Μαύρο Πιτ τον κάνει ο Κώστας Τριανταφυλόπουλος. Η φωνή του κυρίου Πατάτα, του Τζούμπα, του Τικιτάκα και άλλα. Δεν θα σας καθυστερήσω κι άλλο, θα σας παρουσιάσω αμέσως τους υπέροχους και μοναδικούς τους σωματοφύλακές σας! Τα άτακτα ανιψάκια του Ντόναλτ, Χιούι, Λιούι και Ντιούι,
τα είχε αναλάβει και τα τρία η Ρένα Καζάκου. Φαίνεται πως τους αρέσει πολύ αυτό το τρένο. Θα ξαναπαίξουν με αυτό το πράγμα σήμερα. Hey, τα καινούργια μας παιχνίδια. Oh, εξαφανίστηκαν. Στη σειρά Quack Pack, ωστόσο, οι ρόλοι μοιράζονται, καθώς εκεί τον Χιούι τον κάνει η Άντρια Ράπτη. Να με φωνάζετε ο απίστευτα γρήγορος. Μέχρι να σκεφτώ ένα καλύτερο όνομα. Ξέρετε κάτι, ομάδα Ταφ, αυτή η ιστορία γίνεται πολύ βαρετή. Τον Χιούι, η Χρύσα Σαμαρά. Πήγε με, Κάπτεν Μούσκουλα, θαυμάστε την απίστευτη δύναμή μου. Και από ό,τι φαίνεται μας περιμένει πάρα πολύ δουλειά. Ενώ στο ρόλο του Χιούι παραμένει η Ρένα Καζάκου. Λέγε με, παιδί Σαΐνη, κοιτάξτε τις εκπληκτικές ψυχοκινητικές δυνάμεις του μυαλού μου. Το Σκρούτζ, στην παλιά μεταγλώτηση της ταινίας «Τα Χριστουγεννιάτικα Κάλαντα» του Μίκη, τον κάνει ο Γιάννης Καλαντζόπουλος. Η φωνή δηλαδή του Τρελάρα από την Πεντάμορφη και το Τέρας, του Κα από το Βιβλίο της Ζούγκλας, του Τόμας από την Ποκαχόντας και άλλα. Χριστούγεννα, λοιπόν, νομίζω πως μπορείς, αλλά θα σε πληρώσω για μισή μέρα. Εντάξει, Κράτσιτ. Στρώσου στη δουλειά, όσο εγώ θα ελέγχω τα βιβλία μου. Α, και πάρε αυτά για πλήσιμο. Στη νέα μεταγλώτηση, στο μεταξύ, αλλά και σε οποιαδήποτε άλλη εμφάνιση του Σκρούτζ μέχρι τώρα, τον κάνει ο Γιώργος Πετρόχυλος. Η φωνή του Τσικ Χίξ από τα αυτοκίνητα, του Σεμπάστιαν στη νέα μεταγλώτηση της Μικρής Γοργόνας, του Τίμιου Τζον από τον Πινόκιο και άλλα. Χριστούγεννα, Λοιπόν, υποθέτω πως ναι. Αλλά θα σου κρατήσω το μισθό μισής μέρας. Εντάξει, Κράτσιτ. Κάνε τη δουλειά σου όσο εγώ θα κοιτάζω τα βιβλία μου. Α, και αυτά είναι κάποια που κάμισα για πλήσιμο. Σχετικά με το γιο του Goofy, Max, γίνεται ένας μικρός χαμός, αλλά θα τα βάλουμε σε τάξη. Έχουμε και λέμε. Στη σειρά Goof Troop, τον Max, κάνει η Άντρια Ράπτη, η οποία προαναφέρθηκε και ως Huey στη σειρά Quack Pack. Η Άντρια Ράπτη είναι η φωνή της λύπης από τα μυαλά που κουβαλάς, της Ράμζη από τον Καλόσαυρο, αλλά και της Λούση από το «Επιτέλους φτάσαμε σπίτι». Είναι πολλά τα παιδιά που έχουν τις ακλεπτισμένες επιδιώξεις της πόλης! Να ζουν συναρπαστικές στιγμές χορεύοντας τη νύχτα, ρουφώντας το κάθε λεπτό σαν να ήταν μοναδικό! Στην ταινία «Μίκη μια φορά και έναν καιρό» τον έκανε ένα παιδάκι, ονόματι Νίκο Στραγάκης. Το λό δικό μου, το μοναδικό, το πιο μοντέρνο, τελευταία τεχνολογία από ακριβό ξύλο, δύο κατευθύνσεων ολοκένουργιο snowboard! Ενώ στην πρώτη κουφοτενία τον έκανε ένα άλλο παιδάκι, ο Αντώνης Βουτσινός. Είμαι χαμένος, πολύ μπούφος. Η μόνη μου ευκαιρία να μιλήσω στη Ροξάνη χάθηκε. Και επειδή έχω μεγάλη αδυναμία στο συγκεκριμένο τραγουδιστή και δεν μπορώ να μην τον αναφέρω στο συγκεκριμένο βίντεο, το τραγούδι στο Max στη συγκεκριμένη ταινία ανέλαβε ο φοβερός Άλεξ Παναγή. Εγώ θα ήμουν εντάξει αν έφευγα από εδώ. Να αντέξω αυτή την τρέλα δεν μπορώ. Στην έκοφο ταινία, αλλά και στις πρώτες σεζόν της σειράς House of Mouse, τη φωνή στο Max έχει δώσει ο Δημήτρης Μιλωνάς. Ο Δημήτρης Μιλωνάς είναι επίσης η φωνή του Buck από την ταινία Μια τρελή τρελή φάρμα, καθώς και του Χάμι από την ταινία της DreamWorks Πέρα από το φράχτη. Μετά την ομάδα μας, η Γάμα είναι η πρώτη ομάδα και αυτοί σε χρειάζονται πιο πολύ από εμάς. Εξάλλου, θα είμαστε όλοι μαζί στην προπόνηση και δεν πρόκειται να χωρίσουμε. Και τέλος για τον Max, στην τρίτη σεζόν του House of Mouse, το ρόλο ανέλαβε ο Τηλέμαχος Κρεβάικας, ο οποίος είναι γνωστός για τη φωνή του γάτου στις ταινίες του Shrek, του Πλίκλι από το Λίλο και Stitch, του Σύνδρομο από τους Απίθανους και άλλους. Ναι, ο microphone mic μας το είπε, μπαμπά. Θα μπορούσες να του χρωστούσες χρήματα εσύ για το αστείο του. Μα πάρει, λες να δέχεται επιταγή. Ας περάσουμε στο Ludwig von Drake, του οποίου τη φωνή έχει αναλάβει να κάνει ο γνωστός σε όλους μας Ακίνδυνος Γκίκας. Ο Ακίνδυνος Γκίκας είναι η φωνή του Hank από το Ψάχνοντας την Dory, του Γιάξ από τη Ζωούπολη, ενώ σίγουρα πολλοί θα τον θυμάστε και ως σχολιαστή στο κάστρο του Τακέση. Παρακαλώ. Α, γεια σου Μίκη, τι κάνεις? Ω, όχι, δεν ξέρω τίποτα για ένα μεγάλο πύραυλο σε μία μπανιέρα και κάλεσες λάθος αριθμό. Αντίο. Στη σειρά Quack Pack, στο μεταξύ, τον καθηγητή Ludwig υποδίεται ο Λουκάς Φραγκούλης. Ο Λουκάς Φραγκούλης είναι η φωνή του Μακ από την ταινία «Η Λέδη και ο Αλίτης», του συντονιστή του τρένου από το Πολικό Εξπρές και πολλά άλλα. Αυτή εδώ σχεδιάστηκε για να τη σούπερ δυνάμισω. Αλλά τι μόρεσε να την κάνω να δουλέψει, είναι για πέταμα. Μήπως φταίει αυτό εδώ πέρα? Ώστε για τότε δούλευε το κατεγραμμένο.
Στην Κλάραμπελ τη φωνή της δίνει η Βίνα Παπαδοπούλου, η οποία είναι γνωστή και ως Φλό από τα αυτοκίνητα, ως Νεραϊδονονά της Αχτοπούτας, ως Καρασκιάχθρα από το Μπαμπούλες Πανεπιστημίου και άλλα. Αυτό ήταν ομορφούλη. Ετοιμάσου για τον μεγάλο ύπνο, για το ποτάμι χωρίς επιστροφή, για το μεγάλο ταξίδι της μάρας μέσα στη νύχτα. Αυτά λοιπόν. Ελπίζω να βρήκατε ενδιαφέρον το βίντεο και τις πληροφορίες που συμπεριλήφθηκαν σε αυτό. Τα λέμε σύντομα! Disney FanGR. Γιατί είναι ωραίο να μένεις παιδί.